Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλώς σας βρήκα, καλημέρα σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα, Σταύρο, χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ κοντά σας και εύχομαι έτσι να πούμε ωραία πράγματα, να ακούσει ο κόσμος και πράγματα σήμερα, ειδικά που είναι μια δύσκολη μέρα. Έτσι. Ευχάριστα δεν θα είναι, γιατί όταν κάνεις εθελοντισμό σίγουρα βοηθάς κάποιους ανθρώπους που σε έχουν ανάγκη. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που σου δίνουν την ευκαιρία, που δίνουν την ευκαιρία σε κάποιους ανθρώπους να αισθάνονται καλά. Και το πρώτο ερώτημα το οποίο τίθεται αυθόρμητα είναι: τελικά ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής, είναι μόδα? Γιατί ξέρετε, ιδίως τώρα που πάμε και σε προεκλογική περίοδο, πολλοί θυμούνται τον εθελοντισμό, πολλοί θυμούνται την προσφορά, αλλά μετά την επομένη ξεχνάνε. Τι είναι τελικά ο εθελοντισμός σήμερα? Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί... Πιο κοντά λίγο στο μικρόφωνο, κυρία Στίβη μου, μόνο για να σας ακούνε και οι γρότες. Ναι. Ο εθελοντισμός σίγουρα για να επιβιώσει πρέπει να είναι στάση ζωής. Δεν μπορείς να κάνεις εθελοντισμό περιστασιακά όταν έχεις προεκλογικό αγώνα ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να δώσεις μαθήματα για αυτό το πράγμα. Σίγουρα τελευταία βλέπουμε πάρα πολύ να επικεντρώνονται. Υπάρχει ένα μεγάλο κλίμα και στην Ευρώπη αυτό γίνεται και παγκόσμια. Να θέλουν όλοι να είναι εθελοντές. Και ακόμη και στα βιογραφικά ζητάνε να πεις εάν είσαι εθελοντής και πού είσαι, τι κάνεις. Πουλάει δηλαδή. Ναι, ναι, πουλάει. Αλλά εμείς επειδή είμαστε και ένας λαός που λίγο όλα τα ανακατεύουμε και είμαστε και της υπερβολής, αυτό όλο το πήραμε πάρα πολύ προς ίδιο όφελός μας. Έχουμε τέτοια σημάδια. Αλλά εμείς ας μην πάρουμε αυτό όλο, ας πάρουμε το θετικό κομμάτι ότι υπάρχουν εθελοντές, υπάρχουν εθελοντικές ομάδες, υπάρχουν ισχυρά σωματεία που έχουν δώσει αγώνα χρόνια τέλειωτα στην κοινωνία. Επομένως παίρνουμε τα θετικά και πάντα αποβάλλονται και αυτοί που είναι πρόσκαιροι. Είναι αυτή η άποψή μου και στα τόσα χρόνια που έτσι έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον εθελοντισμό, αυτό έχω δει, ότι ερχόμαστε και παρερχόμαστε όσοι δεν το έχουμε, το κάνουμε από την ψυχή μας. Και αυτή είναι έτσι καθαρά η άποψή μου. Να. Με αφορμή τώρα και την Παγκόσμια ημέρα εθελοντισμού, είδαμε πολλές δράσεις να είναι σε εξέλιξη και να κορυφώνονται και τις επόμενες μέρες, έρχονται και οι γιορτές. Εσείς αναλάβατε μια πρωτοβουλία με τη λέσχη Lions, κυρία Σιωζοπούλου. Καταρχάς, ο κόσμος δεν ξέρει πολλές φορές. Ναι, τι είναι οι Lions? Σίγουρα δεν ξέρει πολλοί κόσμος. Ναι, ακριβώς. Ο κόσμος ξέρει ότι δεν ξέρει συνήθως το δαιμονοτύπιο. Ακούει Lions, ακούει διάφορα, ναι, για τους Lions, όλα αυτά. Ναι. Αλλά καταρχήν οι Lions είναι μία από τις μεγαλύτερη παγκόσμια οργάνωση, ανθρωπιστική οργάνωση. Είναι η μοναδική ανθρωπιστική οργάνωση που έχει έδρα στον ΟΗΕ με δικαίωμα ψήφου. Και είναι περίπου σε 200 περιοχές στον πλανήτη μας με λέσχες, με ανθρώπους και εθελοντές που στηρίζουν αυτή την ιδέα του λαϊονισμού. Οι Lions έχουν ξεκινήσει στην Αμερική. Ένας, ο Melvin Jones, ένας ασφαλιστής, ίδρυσε κάποιες λέσχες τις οποίες προσπάθησε να τις συνενώσει και έτσι δημιούργησε τον πρώτο πυρήνα, το Lions, με σκοπό πάντα να δημιουργηθεί μια μεγάλη οργάνωση με επιρροή και κύρος. Λοιπόν, ιδανικά αυτής της ομάδας ήταν η προσφορά υπηρεσιών στους συνανθρώπους χωρίς διακρίσεις πολιτικές, φιλετικές και χωρίς θρησκευτικές διακρίσεις ή πεπιθήσεις ή προσωπικά ενδιαφέροντα. Ο καθένας από τα μέλη μπορεί να είναι στην οργάνωση των Lions, είναι απλά εθελοντής. Και είναι το άτομο που είναι. Το οποίο εσείς τώρα ιδρύσατε, από ό,τι μου λέγατε προηγουμένως, μία λέσχη. Ναι.
Στη Θεσσαλονίκη είναι, είναι 14 λέσχες. Δεν είμαι η μοναδική. Προφανώς. Λοιπόν, όποιος είναι μέλος των Lions τηρεί κάποιες προϋποθέσεις, τηρούν τα μέλη κάποιες προϋποθέσεις για να εισακτούν. Μπορεί να ιδρύσει μία λέσχη Lions, πάντα με συγκεκριμένους κανόνες. Υπάρχουν κανόνες στους Lions. Υπάρχουν standards που πρέπει να υπηρετήσεις, πάντα σε πνεύμα όμως εθελοντισμού, πάντα σε πνεύμα σύμπνοιας, ομόνοιας, αγάπης και δοσήματος. Εγώ ήμουνα χρόνια στους Lions, δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα. Βγαίνοντας όμως στη σύνταξη, ήθελα κάτι να κάνω και με κάτι να ασχοληθώ. Σας έτρωγε εκεί πέρα, δεν μπορείτε να καθίσετε. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Οπότε προτίμησα να είμαι σε μία οργάνωση, υπό τη σκέπη μίας οργάνωσης μεγάλης, όπου υπάρχουν κανόνες και υπάρχει έλεγχος, απόλυτος έλεγχος και στο sense. Αυτό είναι σημαντικό, αυτές οι εποχές είναι και περίεργες. Όχι, το τονίζω ιδιαίτερα αυτό, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Να υπάρχει καθαρότητα στα οικονομικά όλων των όσοι ασχολούμαστε με τον εθελοντισμό και στις ομάδες του εθελοντισμού. Για να υπάρχει διάβια. Οπότε, ναι. Και για να υπάρχει και εμπιστοσύνη του κόσμου. Γιατί ο κόσμος ακούει πάρα πολλά. Τώρα θα κάνω μία παρένθεση. Έχουν σοβαρά προβλήματα αρκετές δομές με αυτό όλο το σάλος που δημιουργήθηκε. Και με τον κύβο του κόσμου και με το κέντρο κοινωνικής πρόνοιας. Ναι. Λοιπόν, έχουν αφήσει πολλές δομές, μεγάλες δομές που υπηρετούν καθημερινά πολλούς ανθρώπους, δεν έχουν τρόφιμα. Γιατί ο κόσμος άρχισε να φοβάται, σου λέει. Αυτό είναι μια άλλη παράμετρος. Η εμπιστοσύνη στα Παιδιά, να ξεκαθαρίσουμε. Αυτό είναι πολύ τώρα. Μην πάμε στο άλλο άκρο. Βέβαια. Όχι, και αυτό λέω ότι κοντά υπάρχουν στα ξηρά και τα χλωρά. Και εκείνοι που έχουν δώσει εξετάσεις χρόνια τέλειωτα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε σωματεία που είναι... Έχουν ιστορία, είναι λευκός πύργος. Δηλαδή έχουμε τώρα προβλήματα, κυρία. Έχουμε, ευτυχώς όμως, όλοι αρκετοί σύλλογοι και ομάδες εθελοντών έχουν σκύψει στο πρόβλημα. Θα κάνουμε και μαζί με τη ΧΑΝΘ μια δράση συλλογής τροφίμων. Οπότε θα το καλύψουμε όλα αυτά. Είναι σίγουρο θα καλυφθεί. Η δική σας επόμενη δράση είναι προγραμματισμένη για τις... Είναι 14. Αν να σας πω όμως δεν τέλειωσε για την ίδρυση της λέσχης. Παρακαλώ. Οπότε μένοντας στους Lions, θέλησα να ιδρύσω μία λέσχη με ανθρώπους λίγο πιο νέους, φίλους, έτσι ώστε, γιατί όταν κάνεις εθελοντισμό πρέπει να περνάς και καλά. Σωστό. Για να μπορείς να αποδώσεις το καλύτερο. Επομένως μαζευτήκαμε 25 πολύ έτσι αξιόλογες κυρίες στη Θεσσαλονίκη, δραστήριες. Ιδρύσαμε τη Λέσχη Ιπατία. Το όνομα Ιπατία είναι προς τιμήν της Ιπατίας. Είναι στα Σκαριά και η ίδρυση ανδρικού τμήματος με το όνομα Θέωνας Αλεξανδρεύς. Είναι ο πατέρας της Ιπατίας, γιατί και χωρίς τον πατέρα η Ιπατία δεν θα υπήρχε. Οπότε δίνουμε έτσι μεγάλη βαρύτητα σε αυτό το κομμάτι. Για εκείνες τις εποχές της Ιπατίας μιλάμε. Και έτσι κάπως ξεκίνησε η Λέσχη. Οι δράσεις μας, είχαμε δράσεις μέχρι τώρα, αλλά ήταν λίγο έτσι πιο, δεν ήταν ούτε για ανακοινώσεις, ούτε αυτά το να πάνε να δίνεις, δεν το ανακοινώνεις και συνέχεια το να κάνεις εθελοντισμό. Αυτή η δράση όμως τώρα που έχουμε στις 14 Δεκεμβρίου, προσπαθούμε να καθιερώσουμε και θα τα καθιερώσουμε, κάθε χρόνο να δίνουμε βραβεία. Τα ονομάσαμε τα βραβεία της Ιπατίας. Δεν θα ξεφύγουν από το πνεύμα του λαϊονισμού. Δηλαδή οι Lions έχουν και πολλούς συγκεκριμένους πυλώνες που υπηρετούμε. Και οι πυλώνες των Lions
οι κύριοι πυλώνες ασχολούνται με όλη τη κοινωνικό υπάρχει mm-hmm. πρόβλημα, αλλά οι κύριοι πυλώνες τους έχουν να κάνουν με την όραση, έχουν να κάνουν με το διαβήτη, mm-hmm. έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, τον παιδικό καρκίνο και την καταπολέμηση της πείνας. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς υπάρχει και επιτροπή για το ποιους να επιλέξουμε. Mm-hmm. Και είπαμε να πάρουμε και κάποιους και επιστήμονες και ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο, να επιλέξουμε κάποιους ανθρώπους που έχουν να μας δείξουν ως παράδειγμα πώς αντιμετωπίζουν την τύφλωσή τους, πώς αντιμετωπίζουν mm-hmm. διάφορα προβλήματα mm-hmm. ή αν έχουν κάνει κάτι σπουδαίο πάνω σε αυτούς τους πυλώνες. Έχουμε κάποια ονόματα ανακοινώσιμα από αυτούς που θα βραβευτούν. Λοιπόν, θα σας πω κάποια, μόνο, ναι. δεν θα τα ανακοινώσω ναι. σήμερα. Ωραία. Ναι, θα ανακοινώσω, θα σας πω όμως περίπου το πνεύμα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή στον πυλώνα της όρασης έχουμε βρει μία κοπέλα η οποία είναι τυφλή, mm-hmm. είναι ψυχολόγος, κάνει διδακτορικό, δουλεύει. Δύο φορές τη βδομάδα εθελοντικά πηγαίνει και βοηθάει δύο δήμους και έχει και σχολή σκύλων για τους τυφλούς. Οπότε καταλαβαίνετε το πνεύμα που κηρυχτήκαμε. Παραδείγματα προς μίμηση. Ναι. Ναι. Φωτεινά, αυτά που έχει φωτεινά παραδείγματα και παραδείγματα της διπλανής μας χόρτας. Ακριβώς. Λοιπόν, ανθρώπους που έχουμε δίπλα και έχουν να μας πούν κάτι και πρέπει να τους βλέπουμε κι εμείς με απόλυτο σεβασμό. Θέλουμε η κοινωνία αυτή να δει με απόλυτο σεβασμό και τον τυφλό και τον ανάπηρο και όλο τον κόσμο. Να τους αγκαλιάσει όλους. Να τους αγκαλιάσει 14 όλους. Δεκεμβρίου λοιπόν στη Λέσχη Αξιωματικών. Στη Λέσχη Αξιωματικών Θεσσαλονίκης στις 8.30 το βράδυ. Mm-hmm. Οι προσκλήσεις μας έχουν εξαντληθεί. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Αλλά θα δεχτούμε τους δημοσιογράφους. Δημοσιογράφοι είμαστε το κακό ζυζάνιο. Σπέρνουμε παντού. Θα είμαστε εκεί γιατί πρέπει νομίζω όλοι μας να στηρίξουμε. Είναι χρέος μας. Πρωτοβουλίες εμπνευσμένες, φωτεινές, όπως είναι η δική σας. Όπως κάναμε και χθες με την Αφροδίτη την Έστωρα Χρήστο, που ήταν εθελοντισμός για την προσφορά του μυελού των οστών. Έτσι είναι, αυτή είναι η κοινωνία που πρέπει να ενεργεί. Η Αφροδίτη είναι και στην Ιπατία. Α, και στην Ιπατία. Είναι πάρα και πολύ στην Ιπατία. Κυρία Σιωροπούλου, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Αχ, ευχαριστώ πάρα για την παρουσία σας σήμερα. Πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα. Σήμερα ήταν ο ραδιοφωνικός χρόνος αμήλικτος. Καλή συνέχεια καλά. Και καλές επιτυχίες. Να πάρω όλα καλά. Να είστε καλά. Και εσείς τα καλύτερα εύχομαι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.